Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κυρία Γιαννοπούλου, αποφασίσατε μέσα στον Νοέμβρη να διοργανώσετε μια ωραία εκδήλωση για να περάσετε το μήνυμα της ΑΕΛΙΑ, το οποίο βέβαια δεν είναι μόνο τώρα και τον περασμένο μήνα που ήταν αφιερωμένο στον καρκίνο του μαστού. Ουσιαστικά είχατε και άλλες εκδηλώσεις τότε. Τον Οκτώβριο, παραδοσιακά πια στην πόλη μας, φωτίζουμε τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου Ροζ, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, όπως θα την έχετε μάλλον δει, η οποία έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχει πάρει βραβείο από το Time Magazine και προωθεί και την πόλη μας στο εξωτερικό, γιατί όχι. Κάνουμε τώρα τη μεγάλη μας, την κεντρική μας εκδήλωση, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αύριο το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Είναι η πέμπτη χρονιά που την κάνουμε την εκδήλωση αυτή. Φέτος έχουμε πολλές εκπλήξεις, μας πλαισιώνει η Συμφωνική του Δήμου, που πρέπει να σας πω ότι διευθύνεται φέτος από 7 διαφορετικές γυναίκες. Μάλιστα, και συμβολικά. Έχουμε άρωμα γυναίκες σε όλα τα επίπεδα, όπως καταλαβαίνετε. Η Συμφωνική του Δήμου μαζί με την μεικτή χοροδία της κυρίας Κωνσταντινίδου θα πλαισιώσουν τον Δημήτρη τον Μπάση. Θα μας παρουσιάσει τη βραδιά η Φέη Σκορδά, ένα δικό μας κορίτσι από την πόλη. Και έχουμε και πάρα πολλές εκπλήξεις. Η συναυλία μας είναι στις 8, αλλά καλούμε τον κόσμο να έρθει στις 7. Έχουμε μία, ας πούμε, μια δεξίωση, λίγο κρασάκι, λίγο σοκολατάκι, έτσι κάπως να σας γλυκάνουμε, και πολλές εκπλήξεις στο φουαγιέ του Μεγάρου για να ξεκινήσει η συναυλία μας στις 8 η ώρα. Είναι για καλό σκοπό και θέλουμε όλοι να παρευρεθείτε. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για την ΑΕΛΙΑ, σε περίπτωση που κάποιος από τους ακροατές δεν έχει τύχει να μάθει περισσότερα, και για τις δράσεις όπως εξελίσσονται αυτές μέσα στον χρόνο. Λοιπόν, η ΑΕΛΙΑ είναι μία μη κερδοσκοπικιστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2014. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος συλλέγει πόρους και έχει σαν βασικό του σκοπό την αρρωγή, τη βοήθεια οικονομικά απόρων γυναικών που νοσούν από καρκίνο του μαστού. Και είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι πάρα πολλοί ιδιώτες γιατροί που δίνουν τον χρόνο τους και τις ικανότητές τους. Και έχουμε βοηθήσει μέχρι τώρα πάρα πολλές γυναίκες. Στα πλαίσια αυτά κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις και στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική, γιατί υπάρχει και ΑΕΛΙΑ Αμερικής. Και όλοι οι πόροι, συγγνώμη, συγκεντρώνονται για τις γυναίκες αυτές. Παράλληλα, ενημερώνουμε τον κόσμο. Έχουμε μια μεγάλη τράπεζα περούκας που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάνω από 150 περούκες, τις οποίες δανείζουμε, ανακυκλώνουμε κατά κάποιο τρόπο. Και πηγαίνουν σε όλα τα μέρη της Ελλάδας σε γυναίκες που δεν μπορούν να πληρώσουν το έξοδο αυτό της περούκας. Ο φετινός μήνας ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου του μαστού, σε τι ποσοστά βρίσκει τόσο τις γυναίκες στην Ελλάδα, όσο και γενικότερα, πώς βλέπετε την νόσο, η οποία είναι ίσως η βασικότερη αιτία, ιός, δεν ξέρω πώς να το πω σωστά, για γυναίκες, η μεγαλύτερη ασθένεια. Να σας πω, είναι ο πιο συχνός καρκίνος στη γυναίκα. Να σας πω τα νούμερα. Είναι η δεύτερη αιτία θανάτου, η πιο συχνή αιτία θανάτου σε γυναίκες με καρκίνο. Είναι περίπου μία στις 8 γυναίκες, για να αντιληφθείτε λίγο τα νούμερα έτσι πιο απλά, θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Δηλαδή, δεν θέλω να πω τη λέξη μάστιγα, δεν μου αρέσει. Προσπάθησα να το αποφύγω και δεν μπόρεσα να το εκφράσω σωστά. Και δεν μπορέσατε, ναι. Και πολύ καλά κάνατε, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, όσο και να θέλουμε να την αποφύγουμε. Βέβαια, προσπαθούμε και εμείς στην ΑΕΛΙΑ, και εγώ και σαν γιατρός, να διώξουμε λίγο το νύχτο από το θέμα καρκίνος και να το δούμε λίγο πιο αισιόδοξα. Γιατί παράλληλα, αυτό που πρέπει να σας πω και νομίζω θα χαροποιήσει όλους τους ακροατές σας, είναι ότι εάν ο καρκίνος του μαστού διαγνωστεί έγκαιρα, τα ποσοστά της ίασης είναι 98,7%. Ένα τρομερό νούμερο. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας πω πιο σημαντική πρόταση από το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε ζωή μετά, πρέπει, η προϋπόθεση είναι η έγκαιρη διάγνωση και φυσικά η πρόληψη. Μάλιστα, οπότε μιας και είναι αρκετά μεγάλα τα ποσοστά, χρειάζεται κανείς να είναι λίγο πιο, τουλάχιστον σε σχέση με αυτό, να είναι λίγο περισσότερο ενεργοποιημένος, να ψάχνετε λίγο περισσότερο οι γυναίκες, φυσικά να ψαχνόμαστε εμείς λίγο περισσότερο, για να προβλέπουμε και να προλαμβάνουμε. Το λέμε συνέχεια και το ξαναλέμε, και ας είναι και κουραστικό, δεν πειράζει. Ένας μία παραπάνω να ακούσει και σήμερα, ίσως βοηθήσουμε λίγο περισσότερο με αυτό. Μία γυναίκα τη φορά, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε.
Κυρία Γιαννοπούλου, δεν θα μπορούσα να μην σας κάνω μια ερώτηση, μιας και εκτός από επικεφαλής η ψυχή της ΑΕΛΕ, είστε και πλαστικός χειρουργός, που έχει τύχει και αρκετές φορές να κάνουμε σχετική κουβέντα, για το τελικά τα πρότυπα μορφιάς πώς είναι τη σήμερον ημέρα, και αν αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση ή μέσα από όλα αυτά τα προγράμματα μας έχουν επηρεάσει όχι με το σωστό τρόπο. Αυτό θα χαρώ πάρα πολύ να το πούμε και σε μια άλλη μας κουβέντα, αλλά σύντομα θέλω να σας πω ότι το διαδίκτυο έχει επηρεάσει πάρα πολύ και ειδικά τις νεότερες γενιές. Δυστυχώς δεν μπορούμε εύκολα να το ελέγξουμε, γιατί έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Εγώ το ζω στη δουλειά μου καθημερινά, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προωθούμε τη φυσικότητα στην ομορφιά όσο μπορούμε εμείς, όσο μπορείτε και εσείς που είστε στα μέσα, για να μπορέσει να μην πάρει την κάτω βόλτα ο κόσμος, γιατί πραγματικά βλέπουμε μερικά πράγματα που είναι λίγο υπερβολικά. Μάλιστα. Άμα είναι λίγο υπερβολικά, ακόμη καλά είμαστε. Στην υπερβολή έχουμε ένα θέμα. Δεν θέλω να επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό. Δεσμεύεστε ότι θα τα ξαναπούμε. Ας μείνουμε στη μελωδία της ΑΕΛΕ, η οποία αύριο θα ακουστεί και θα γεμίσει τους χώρους του Μεγάρου Μουσικής, τη μεγάλη αίθουσα στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής, με την φωνή του Δημήτρη Μπάση κυρίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.